αιτιολογούμε απλά τη θέση μας για κάποια ζητήματα στις τροπολογίες, γιατί επειδή είναι πολλά και άσχετα άρθρα μεταξύ τους πολλές φορές και μία φορά μπορούμε να ψηφίσουμε, αναγκαζόμαστε κάποια, ενώ υπάρχουν κάποια θετικά μέτρα, να μην μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία ολόκληρη. Είπα στην τοποθέτησή μου για την επέκταση της ειδικής άδειας στα άτομα με αναπηρία, το θεωρούμε θετικό, και για τη δεύτερη τροπολογία σε σχέση με το επίδομα των φοιτητών, το θεωρούμε ανεπαρκές. Θεωρούμε ότι έπρεπε να δοθεί επίδομα ενοικίου, γιατί είναι αδύνατον οι οικογένειες που παίρνουν σήμερα το ειδικό βοήθημα των 800 ευρώ για 2 μήνες να καλύψουν με αυτά και τα ενοίκια των φοιτητών μιας φοιτητικής μέρημνας που είναι διαλυμένη, άρα οι περισσότεροι δεν έχουν στήριξη και πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια σε όλες τις πόλεις της επαρχίας και εδώ και στην Αθήνα. Για την τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισμού, θεωρούμε προβληματικό το ότι ανατίθεται η επιλογή στις ΕΠΟ και στις διάφορες τέλος πάντων ομοσπονδίες να αποφασίσουν για το αν θα ξεκινήσουν και πώς τα πρωταθλήματα. Η αναστολή των πρωταθλημάτων έγινε για λόγους της δημόσιας υγείας και το Υπουργείο πρέπει να αποφασίσει γι' αυτό. Εντάχει τώρα για την παράταση του επιδημίου της τακτικής επιδότησης της ανεργίας. Φυσικά και πρέπει να γίνει, ωστόσο παραμένουν κατηγορίες ανέργων εκτός προστασίας πολλές και πρέπει να πάρθουν μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι με ευέλικτες μορφές εργασίας που λήγουν οι συμβάσεις τους και δεν μπορούν να καλυφθούν. Είναι άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, μακροχρόνια άνεργοι, πολλές κατηγορίες που πρέπει να ενταχθούν στην προστασία. Και τελειώνοντας, για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επειδή μας είπε ο Υπουργός ότι οι προσημειώσεις δεν έχουν καμιά σχέση με τα κόκκινα δάνεια, μην μας προκαλείται και την νοημοσύνη, γνωρίζουμε τις διαδικασίες. Διευκολύνεται, ο μόνος λόγος που επιλέγεται να διευκολύνεται αυτή τη διαδικασία είναι για να διευκολύνεται τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι κίνηση της οικονομίας. Θα μπορούσαν και για άλλες διαδικασίες τέλος πάντων να προβληθούν επιτάχυνση και τέτοια μέτρα. Και επίσης δεν καταλαβαίνουμε, δεν συμφωνούμε με την σύντιμηση των δικαστικών διακοπών. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση στον δικαστικό κλάδο, γιατί ο χρόνος αυτός δεν είναι νεκρός για τους δικαστές. Είναι ο χρόνος που γράφονται αποφάσεις και ήδη με τη μεγάλη προστελέχωση που υπάρχουν στα δικαστήρια και σε γραμματείς, δικαστικούς υπαλλήλους και σε δικαστές, υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων και ο χρόνος αυτός των δικαστικών, της δικαστικής αργίας συντελεί και σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.